Στο μυθικό Όλυμπο, το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, εκεί που ζούσαν οι 12 Ολύμπιοι θεοί, φύεται το δημοφιλέστερο από τα ελληνικά βότανα. Ένα τσάι του γένου Σιδερίτης, που οφείλει το όνομά του στην πεποίθηση πως θεραπεύει πληγές από σίδερο και σπαθί. Το μαγικό φυλακτό των μονομάχων στην αρχαιότητα, ώστε να αποφεύγουν σοβαρά τραύματα. Η μοναδική μυθική γοητεία του Ολύμπου, η φήμη του οποίου αντυχεί παγκόσμια, και οι μοναδικές ιδιότητες του τσαγιού που συναντάται στους πρόποδές του, σε μια νέα σειρά καθαρισμού προσώπου με αντιπολούσιον, αντιοξειδωτική και αποτοξινωτική δράση. Τα άνθη του τσαγιού προέρχονται από μια βιολογική καλλιέργεια της οικογένειας Χαλκιά στο χωριό Καριά Ολύμπου, σύμφωνα με τις αρχές αηφόρου ανάπτυξης. Πρωτοπόρος στη συγκεκριμένη καλλιέργεια, καθώς για πρώτη φορά ενέταξε το τσάι του Ολύμπου σε οργανωμένη βιολογική καλλιέργεια, αποτρέποντας την άγρια συλλογή του. Τα άνθη αυτά στη συνέχεια κυλίζονται στη μονάδα Κορές για να μεταφέρουν την αντιοξειδωτική και αντιμικροβιακή δύναμή τους στη νέα σειρά καθαρισμού προσώπου «Τσάι του Ολύμπου».